βίντεο ντοκουμέντο που βγήκε στο φως της δημοσιότητας. Σε αυτό, Ηλίας Κασιδιάρης εξαπολύει μηνύματα μίσους, ενώ ένα άλλο μέλος της Χρυσής Αυγής δεν διστάζει να πει ότι αν χρειαστεί θα χυθεί αίμα. Η δολοφονία του 44χρονου Μανώλη Καντάρη το Μάιο του 2011 είχε γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από μέλη της Χρυσής Αυγής που έδιναν το παρόν με κάθε ευκαιρία σε συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας. Σε μία από τις συγκεντρώσεις, το παρόν είχαν δώσει ορισμένοι από τους σημερινούς βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Ωστόσο, ήθελαν να τονίσουν πως δεν ήταν εκεί ως μέλη του κόμματος, αλλά ως Έλληνες. Το βίντεο ντοκουμέντο έφερε στο φως η εφημερίδα των συντακτών, καθώς την ίδια μέρα στην πορεία που ακολούθησε οι επιθέσεις κατά των αλλοδαπών ήταν πολλές. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, είμαι εδώ σαν Έλληνας πολίτης, εκπροσωπώ με την παράταση της Χρυσής Αυγής, αλλά δεν είμαι Έλληνας, δεν είμαστε όλοι εδώ σαν Έλληνες. Θέλω να σας πω συγχαρητήρια που βγήκατε στον δρόμο. Στη συγκέντρωση ακούστηκαν επίσης απειλές πως εφόσον χρειάζεται αίμα θα χυθεί. Καλό το κύριε Λέισον, αλλά το πολύ το κύριε Λέισον, το βαριέται και ο Θεός. Εδώ πέρα δεν ήρθαμε να κάψουμε, εδώ πέρα ήρθαμε να πάρουμε πίσω τις γειτονιές μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αν χρειαστεί να χυθεί αίμα, θα χυθεί αίμα. Ένας άλλος εκ των αγανακτισμένων πολιτών όταν πήρε το λόγο είπε πως στη βία απαντάνε με βία. Θα πρέπει να ανταποδίδουμε τη βία στη βία. Δεν είναι δυνατόν να μπει κάποιος μέσα στο σπίτι μου για να τον αφήσω να φύγει αλόβητος. Θα τον σκοτώσω! Στην πορεία που είχε ακολουθήσει είχαν χτυπηθεί και μεταφερθεί στο νοσοκομείο 7 αλλοδαποί, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση. Το Μάιο του 2011 ο Μανώλης Καντάρης είχε πέσει νεκρός από το μαχαίρι αλλοδαπών που του έκλεψαν την κάμερα με την οποία θα παθανάτιζε τα πρώτα λεπτά της ζωής του παιδιού του. Τότε όλες οι ενώσεις των μεταναστών είχαν βοηθήσει τις αρχές για να μπορέσουν να φτάσουν στους δράστες της θυγερής δολοφονίας. Τα πογκρόμ κατά των μεταναστών από εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχαν αυξητική τάση. Ενώ όπως περιγράφει και ο εισαγγελέας Ντογιάκος, μετά την είσοδο της Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο, οι επιθέσεις συνεχίστηκαν με αποκορύφωμα τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το μαχαίρι του μέλους του πυρήνα της Χρυσής Αυγής στην Νίκαια, Γιώργου Ρουπακιά. Σε 4 μέρες αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου η δίκη της Χρυσής Αυγής, η οποία διεκόπη λίγες ώρες μετά την έναρξη της διαδικασίας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τεθούν εκ νέου προς την έδρα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν με την αίθουσα, αλλά και οι αντιδράσεις από τον Δήμο Κορυδαλλού.